Καλημέρα, Ανδρέα μου. Καλημέρα και Σας στους ευχαριστώ. τηλεθεατές του πρώτου Σας σελίδου. ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Ξέρω το βαρυφορτωμένο πρόγραμμά σας. Πάω να ξεκινήσω από αυτό, κύριε Υπουργέ, με τις επιχειρήσεις μικρές ή μεγαλύτερες. Είχα ακούσει προχθές, είχατε κάνει μια δήλωση ότι θα υπάρξει ειδική μέρημνα, ειδική φροντίδα. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε? Ναι, έχω ακούσει τη συζήτηση με τον αγαπητό κύριο Λεβέντη. Οι λύσεις για τέτοιες περιπτώσεις είναι το εικονικό επιμέτρηση λογαριασμού, δηλαδή το virtual net billing, δηλαδή να υπάρχει κάπου αλλού το φωτοβολταϊκό και να επιμετρείται στον λογαριασμό του συγκεκριμένου υποστατικού. Εναλλακτικά θα πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή, διότι έρχονται οι φωτοβολταϊκές κοινότητες, οι οποίες φωτοβολταϊκές κοινότητες βρισκόμαστε τώρα σε μία, αναμένουμε από τη ΡΑΕΚ, τον ρυθμιστή να το ρυθμίσει αυτό το πλαίσιο, ώστε να υπάρχουν κοινότητες, δηλαδή ένα φωτοβολταϊκό σύστημα έξω από μία κοινότητα, έξω από μία επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία μαζεύεται, δηλαδή ας πούμε μερικά ξενοδοχεία μαζί, και υποδεικνύουν ένα χώρο στον οποίο ουσιαστικά εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα για να επιμετρείται στους λογαριασμούς του συγκεκριμένων ξενοδοχείων, παραδείγματος χάρη των συγκεκριμένων εστιατορίων. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι βραχυπρόθεσμο σαν λύση για αυτά τα υποστατικά πέραν του φωτοβολταϊκού, δηλαδή της παραγωγής και ιδιοκατανάλωσης μέσω εικονικού συμψηφισμού. Τώρα, εγώ το έχω πει και στο παρελθόν, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό το σχέδιο φωτοβολταϊκά για όλους ίσως είναι από τα πιο αισιόδοξα πράγματα που έχουμε ακούσει, διότι νομίζω ουσιαστικά και κυριολεκτικά θα ανακουφίσει τα νοικοκυριά. Φτάνει να δουλέψει σωστά και να μπορούν να εξυπηρετηθούν όσο γίνεται περισσότεροι και να μην υπάρχουν εμπόδια στον δρόμο. Και ενώ, ας πούμε, αυτούς που του βάζουν τις εγκαταστάσεις να μην υπάρχουν προβλήματα, ούτως ώστε να ξεπεραστούν εύκολα και να πάμε γρήγορα σε αυτό το σχέδιο. Ναι, γενικά το οτιδήποτε έχει σχεδιασμό την αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση πιστεύω ότι είναι οι άμεσες λύσεις στην ακρίβεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Το φωτοβολταϊκά για όλους απευθύνεται σε οικιακούς χρήστες, οι οποίοι δυσκολεύονται να εξεύρουν το κεφάλαιο για να εγκαταστήσουν τέτοια φωτοβολταϊκά συστήματα στο υποστατικό τους. Για να εξηγήσουμε στον κόσμο, υπάρχει το σχέδιο το οποίο επιδοτείται με ένα ποσό της τάξης των 1.500 ευρώ και το κεφάλαιο το υπόλοιπο το βάζει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του υποστατικού. Στο συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο εξελίσσεται και θα είναι σε λειτουργία από τον ερχόμενο Ιανουάριο, δίνεται μια μικρότερη επιδότηση. Και μετά υπάρχει το κεφάλαιο το οποίο έρχεται από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Και η αποπληρωμή αυτού του κεφαλαίου είναι με διμηνιαίες δόσεις της τάξης των 150 ευρώ. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Ότι δεν θα βάλω το χέρι στην τσέπη να βγάλω κεφάλαιο από το οικονομικό μου προϋπολογισμό. Αυτό είναι το βασικό. Ναι, όμως θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί εδώ πέρα. Ενώ δεν θα υπάρχουν κριτήρια οικονομικά ή εισοδημάτων της οικογένειας, απευθύνεται σε οικιακά υποστατικά τα οποία χρειάζονται ισχύν μέχρι 4,2 περίπου κιλοβάτ και έχουν κατανάλωση της τάξης των 1.000 με 1.100 κιλοβατόρων την διμηνία. Επιπρόσθετα, η παράκληση μας είναι να μην είναι η χρήση αυτού του σχεδίου από άτομα ή από οικογένειες οι οποίες έχουν το κεφάλαιο, ώστε διότι στην πρώτη χρονιά θα έχουμε ναι μεν ένα ποσό αρκετά ευκαταφρόνητων 30 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο, θα διαθέσουμε δηλαδή, το οποίο θα περίπου θα αναμένεται ότι θα έχει εγκατάσταση 6.000 περίπου φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτής της ισχύως. Αυτό για αρχή πάντα μιλάμε, έτσι. Αυτό για αρχή. Μάλιστα. Αυτό για αρχή. Μάλιστα. Δηλαδή, αν δούμε μέσα στη χρονιά ότι υπάρχει τόση συζήτηση και έχουν εξαντληθεί το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ, εννοείται ότι θα ενισχυθεί, διότι Μάλιστα. είναι μια ανακυκλώσιμη κατάσταση. Δηλαδή, παίρνουμε το αρχικό κεφάλαιο από το Ταμείο και επανέρχονται Μάλιστα.
τα ποσά μέσα στο, μέσα στο ταμείο μέσα από διμηνιαίες δόσεις από τον κόσμο. Οπότε ουσιαστικά χρησιμοποιούμε το ταμείο αυτό που είναι και ο σκοπός που δημιουργήθηκε για να επιστρέψουμε να βοηθήσουμε την πράσινη μετάβαση μέσα από εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κάθε οροφή. Ναι. Και ο στόχος μας είναι κάθε οροφή να υπάρχει και φωτοβολταϊκό, όπως στο παρελθόν υπήρχαν οι θερμοσύφωνες. Τώρα ο στόχος είναι να υπάρχει φωτοβολταϊκή παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα πάνω σε αυτό για την πράσινη μετάβαση, θεωρώ ότι ένα καλό μέτρο, μια καλή εξέλιξη είναι αυτό το σχέδιο, το Repower EU, έτσι, νομίζω αυτή η αναβάθμιση σπιτιών, ενεργειακή αναβάθμιση. Θεωρώ ότι είναι επίσης... Είναι το εξοικονομώ, αναβαθμίζω, που ίσως αναφέρεστε, ναι. Για μονώσεις στις κατοικίες, ουσιαστικά μονώσεις τείχων, ταρατσών, και γίνεται χρήση και πάλι κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ουσιαστικά το τι γίνεται είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Εκεί στοχεύεται, εκεί στοχεύει αυτό το σχέδιο. Δηλαδή η καλύτερη μείωση κόστους της ενέργειας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Ρωστό. Το φωτοβολταϊκό σύστημα είναι μια επιπρόσθετη λύση για να παράγεις ενέργεια φτηνή. Όμως και το εξοικονομώ αναβαθμίζω είναι πολύ σημαντικό σχέδιο, το οποίο θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο κόσμος και να κάνει τις αιτήσεις του. Και επειδή είχα ακούσει προηγουμένως τη συζήτηση με κάποια ερώτηση που έχει πάρετε από κάποιον τηλεθεατή σας, ναι. Ναι, υπάρχει ένα θέμα στο πώς επιστρέφουν και πότε επιστρέφουν πίσω τα λεφτά και γίνονται, εκτελούνται οι επιδοτήσεις. Είναι κάτι το οποίο διαχειριζόμαστε αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο, ώστε να επισπεύδεται αυτή η επιδότηση για να μην υπάρχει αυτό το οποίο ουσιαστικά έχουμε αυτή τη στιγμή, να γίνεται καθυστέρηση στην αποπληρωμή της δόσης, της επιδότησης. Σωστό. Τώρα, να πάμε κάτι τελευταίο, έτσι σύντομο. Έχουμε εξέλιξη με το Αφροδίτη και με τη συνεργασία με τη Σεβρόν. Σήμερα νομίζω, κύριε Υπουργέ, αν δεν κάνω λάθος, είναι το νέο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα. Ναι, επειδή έχουμε συγκεντρωθεί όλοι στα χρονοδιαγράμματα, τα χρονοδιαγράμματα και η ανταλλαγή επιστολών είναι αποτέλεσμα των απαιτήσεων οι οποίες προέρχονται από τις συμβάσεις. Μπορώ να πω ότι είμαστε σε διαδικασία διαβούλευσης με την εταιρεία. Η εταιρεία σήμερα έχει ζητήσει, μάλλον τις προηγούμενες μέρες, έχει ζητήσει μια μικρή παράταση μέχρι την 1η Δεκεμβρίου, η οποία γίνεται αποδεκτή από το Υπουργείο και θα υπάρχει σχετική απάντηση σήμερα από το Υπουργείο Ενέργειας. Οι δύο πλευρές έδειξαν πολύ καλή θέληση, τουλάχιστον αυτή είναι η... μπορώ να επιβεβαιώσω μέσα από προσωπικές επαφές που είχαμε τους αξιωματούχους της εταιρείας, ώστε να υπάρξει μια κατάληξη η οποία να είναι κοινής αποδοχής, win-win. Μάλιστα. Μπορώ να σας πω ότι πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχει κάθε πλευρά αντιληφθεί από πού προέρχεται η άλλη πλευρά και πιστεύω ότι θα υπάρχει μια κατάληξη την οποία όταν θα είναι ανακοινώσιμη θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Κύριε Υπουργέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, την κουβέντα μας. Καλή εβδομάδα να έχετε, παραγωγική εβδομάδα. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.